μέρα άλλο να μποτιλιάρες μας στα μάξι. Άλλη μια λιακάδα όμως επίσης. Είναι μια φανταστική μέρα, είναι Τρίτη. Έφυγα μόλις από την εκπομπή και πηγαίνω να κάνω το τρίτο μου κατά σειρά τατουάζ. Ένα που ήθελα να κάνω εδώ και αρκετό καιρό. Έχω άλλα δύο τατουάζ λοιπόν. Το πρώτο είναι στη μέση, είναι αρκετά μεγάλο. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι το αγαπημένο μου τατουάζ, το έχω κάνει πριν 5 χρόνια ακριβώς. Έτυχε εκείνη την περίοδο και διάβαζα ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται Σφαγείο νούμερο 5, είναι του Kurt Vonnegut. Και ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη φράση «So it goes» κάθε φορά που κάτι τελειώνει. Είτε είναι, ας πούμε, ένα ποτήρι νερό, είτε είναι μια ζωή που χάνεται στον πόλεμο. Θα έλεγα να τολμήσετε να το διαβάσετε. Anyway, πριν 5 χρόνια έχασα ξαφνικά τη μητέρα μου και διαβάζοντας αυτή τη φράση και αυτό το βιβλίο λίγο καιρό πριν, πήρα το κουράγιο που χρειαζόμουν για να αποδεχτώ το ότι όλα σε αυτή τη ζωή τελειώνουν κάποια στιγμή. Και δεν είναι σκέτη η φράση, το «So it goes», συνοδεύεται από τρεις χήνες που πετάνε. Οι χήνες είναι από τα αγαπημένα μου ζώα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μικρή έβλεπα ένα παιδικό που λεγόταν Nils Holgersson και ο Nils Holgersson ήταν ένα κλασικό παιδί το οποίο κάτι έκανε σε ένα ξωτικό και το μεταμόρφωσε σε νάνο για να τον εκδικηθεί. Τέλος πάντων, άρχισε ένα φανταστικό ταξίδι στη Σουηδία, στην πλάτη ενός χήνου, ο οποίος αργότερα βρέθηκε και σε ένα κοπάδι με αγριόχινες κτλ. Κυκλοφορεί σε βιβλίο, να το βρείτε, να το διαβάσετε, είναι τέλειο ειδικά αν έχετε παιδιά. Το άλλο που έχω στη μέση είναι λίγο παλιό και είναι το κεφάλι ενός λιονταριού, έτσι όμως ζωγραφισμένο, που αν δεν το παρατηρήσεις πολύ καλά δεν καταλαβαίνεις ακριβώς ότι είναι ένα λιοντάρι. Πάω, αποφάσισα να το κάνω τώρα γιατί όσοι με ακολουθείτε σε Instagram και Facebook θα ξέρετε ότι πριν από λίγο καιρό έχασα τη γάτα μου. Λέγοντας έχασα εννοώ έφυγε από τη ζωή. Όσο και αν ξέρεις ότι το κατοικίδιό σου είναι μιας κάποιας ηλικίας, ποτέ δεν μπορείς να συμφιλειωθείς με το γεγονός ότι φεύγει από τη ζωή και δεν θα το ξαναδείς ποτέ. Και γενικά, επειδή θέλω να θυμάμαι και εκείνη, νομίζω ότι είναι κατάλληλη περίοδος και κατάλληλη μέρα σήμερα να κάνω άλλο ένα τατουάζ. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη, εσύ είσαι έτοιμη? Α, ναι, το ρεμπλονάκι μου! Φαίνεται τόσο μικρό μπροστά σε όλα αυτά που βλέπω γύρω-γύρω. Δεν έχει σημασία. Μπορείς να κάνω ένα μανίκι? Δεν είναι όλο το μανίκι όμως, σωστό, ισχύει. Αυτό είναι το κρεβάτι του πόνου και αυτή είναι η Ιφηγένεια. Γεια σας. Λοιπόν, κάθομαι, ξαπλώνω. Κάνω τα φιλίδια. Ναι. Θα βάλουμε τη στάμπα. Και να κρατήσω την αναπνοή μου. Για να δω. Λοιπόν, αυτό είναι το λοξό. Ναι. Θα μου το κάνεις και ίσιο τώρα. Βεβαίως. Δεν φεύγει, λοιπόν, με γεια σου. Εντάξει, να σου πω κάτι, μ' αρέσει αυτό. Ναι, πολύ. Και, ναι, νομίζω προτιμώ. Ότι... Ναι, δεν έχεις δίκιο. Νομίζω ότι το στραβό μου αρέσει πιο πολύ. Και εμένα. Εντάξει, τελείωσα, έκλεισα. Λοιπόν, η απορία της Ιφηγένειας είναι: θα σε πονάω και θα κρατάς και σταθερή την κάμερα? Θα προσπαθήσω. Ξεκινάμε. Και θέλω να βοηθώ. Πάμε. Ναι. Εντάξει. Ναι, καλή, εντάξει. Αλλά δεν πονάει αυτό το κορίτσι, είναι ό,τι θέλα προχέρα. Λοιπόν, τώρα θα κάνει. Ναι, εκεί στο σώμα, σε αυτό το σημείο. Εκεί που κάθονται οι επιβάτες κάτω εδώ. Αυτό το σημείο του αεροπλάνου, θα μου δουλειάξει ο Καλλιτζένη, που να είναι. Εντάξει, επειδή θα κάνω τέλος μας αύριο, είπα να το κάνω το αεροπλάνο και να το πω. Το πάνε είναι το σχέδιο. Το πάνε είναι, ναι, ναι, είναι σημείο. Και όταν δεν μπορούμε να πάμε ταξίδι, έχουμε αεροπλανάκι πάντα. Έτσι, να μας θυμίσει τα ωραία ταξίδια. Θα μου φέρει γούρι, αγάπη. Γι' αυτό είπα να έχουμε κάνω Γενάρη. Για να ξεκινήσει χρονιά έτσι, γιατί δεν ξέρω για τη δική σου, αλλά γιατί μου χρονιά έτσι ξεκινήσει χάλια. Αλήθεια. Ναι, αν εξαιρέσει το γεγονό ότι. Στο χέρι μου είναι σίγουρα. Αν εξαιρέσει το γεγονό ότι ξεκίνησε το κανάλι, θα το βάλω χάλια. Τι θέλεις τώρα, τι θέλεις? Να με παντρευτείς. Λοιπόν, θέλω να μια μπορείς. Πάει, παιδιά, αυτό το δάχτυλο θα έχει βέρα και αεροπλανάκι μαζί, θα έχει. Όχι, ποτέ. Κάποιον που ταξιδεύει πολύ. Αυτό είναι και ο στόχος. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε ιδέες για το επόμενο του και σημείο και σχέδιο. Γράψτε μου από κάτω στο σχόλιο, οκ. Okay?
Γιατί τώρα πήρα φόρα νομίζω. Θέλω να κάνω όλο ένα. Ευχαριστούμε, Βιγένεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα σας ξανάρθουμε. Πώς νιώθεις που βγαίνει για δεύτερη φορά στην κάμερα? Δεν το έχει συνηθίσει. Λοιπόν, δεύτερο γύρο, γιατί το είχε πει η Βιγένεια, δεν μπορώ να πω τι είχε πει. Το είχε πει ότι τα τατουάζει τα δάχτυλα, ξεθοριάζουν, φεύγουν κτλ. Και το δικό μου έχει γίνει έτσι. Είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, γιατί ξέρει τι κάνω. Α, τέλο πάντων, τώρα. Ήρθα να ξαναχτυπήσω το αεροπλανάκι μου γιατί θέλω να με ξαναπονέσει. Δεν σου θέλω να ξαναπονέσει. Καλά, ήθελα να ξαναπονέσει γιατί μου έλειψε, εννοείται. Και έτσι όπω τρέχουμε σε τι τρελέ, με τι δουλειέ, για να κάνουμε κάτι. Αυτό να τα λέμε τουλάχιστον. Ναι. Ετοιμή. Ναι. Καλά, είναι λίγο στην αρχή, μέχρι να το συνηθίσει. Μια που αυτή τη βελοντινίτσα έχει λίγο να σε γροτζενάει. Γιατί όλοι αυτό με ρωτάνε, δεν πόνεσαι. Λέω εντάξει, είναι μικρή περιοχή. Οπότε δεν πονάει και τρελά. Πόση ώρα μας παίρνει να το χτυπήσουμε αυτό? Κάνα τέταρτο. Έχει πολύ ακόμα. Τι ωραίο που είναι όμως όταν είναι το. Τώρα το κάνω ψέματα. Από τι να πονάς? Δεν πονάω τόσο πολύ, εντάξει. Δεν πονάω λιγάκι. Και ωραία φωτογραφία βάλω στο Instagram. Ναι, εγώ δεν το έχω βάλει ακόμα. Τι βάλω? Με γεια μόνο μου. Ευχαριστώ, αγαπητή. Είναι το Αγίου Βαλεντίνου, άνθρωπο, θα έχει το παππού στα δάχτυλα. Αν κάποιο σου φέρει δαχτυλίδι. Αν κάποιο μου φέρει δαχτυλίδι, να φροντίσει θα είναι πολύ μεγάλο. Για να καλύψει το αεροπλάνο. Επίσης, μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο και να γραφτείτε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ. Γιατί με βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Να το ξέρω. Και θέλω να ξέρω τι σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει για να το ανεβάζω. Έλα, δείξε μου αυτό που έχει σβήσει το τότε λοιπόν, στο δάχτυλο. Ναι. Για παράδειγμα, αυτό δύο φορές το έχω περάσει. Θα το ξαναπεράσω τώρα, έχει φύγει. Εδώ η γραμμούλα μπορεί να μην είναι απόλυτα ευθεία, αλλά είναι πιο παλιά. Αυτά, αν θέλετε, θέλει πατού, απόλυτα, είστε ψήρες και τέτοια, δεν θα κάνω αυτά. Φιλιά! Bye! Πες και εσύ, bye, παιδί μου. Φεδάκια, γεια σας. Να, 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 εκεί, εκεί, εκεί. Εγώ είμαι κέφαλη αυτή τη στιγμή. Να βράμε έτσι.